Γκάμπολ. Με Στόβερ και Παπαδόπουλο. Πρώτη κατοχή για την ομάδα της Ένωσης με τον Williams. Η άμυνα εκεί πιεστική, προσπαθούν για το κλέψιμο. Πολύ ωραία backdoor πάσα από τον Χόλι. Μπροστά η Ένωση. Ο Blackshear, ο οποίος φέτος έχει 90% εστοχία από τη γραμμή. Σήμερα έχει 100%, 2 στις 2. Αλλά Γιώργο, αρκετά λάθη, κακές επιλογές στην επίθεση μέχρι στιγμής. Είναι κάτι που σίγουρα θα προβληματίζει τον Μάρκο Ασονίτη. Θα τον προβληματίζει, αλλά είναι και έτσι και λίγο λογικό από τη στιγμή που έρχει ένας καινούριος παίκτης μέσα στο παρκέ. Τόμας παίρνει το επιθετικό rebound, θα ξαναπροσπαθήσει και θα πετύχει αυτή τη φορά το καλάθι. Φτάσουν μέχρι την επίθεσή του η ομάδα του ΑΠΟΠ. Ο Δημητρίου εδώ θα βγάλει δίπλα στην weak side για 3 από τη γωνία, εύστοχο. Λάθος λοιπόν από τον καλοσφαιριστή της Ένωσης, η οποία όμως θα έχει ξανά την ευκαιρία τώρα να πετύχει το καλάθι. Στο κάρφωμα αυτή τη φορά είναι ο Ισμαήλ Χόλις, πόντους στο σακούλι. Ωραίο drive από τον Ισμαήλ Χόλις, η άμυνα εκεί του ΑΠΟΠ μπροστά το παραλίμνη. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Εξαιρετική η πάσα, εξαιρετική όμως και η άμυνα στην προσπάθεια για κάρφωμα από τον Τζαουάν Χιλ και δεν θα καταφέρει ο ΑΠΟΠ να φτάσει στο καλάθι. Για 3 ο Κύπρος, ο Σέπο. Τελειώνει το ρολόι των 24, καλάθι και φάουλ από τα 6.75. Στο τέλος των 24, εύστοχος ο Φιλ Τέιλο. Δυσκολεύεται πάρα πολύ ο Στόβερ στο μαρκάρισμα του αντιπάλου. Δεν μπορεί στο ένα-ένα, δεν μπορεί να μάθει. Σωστό το σφύριγμα, υπόδειξη από τους διαιτητές. Για 3 ξανά ο Τέιλο, ο οποίος θα ψάξει. Θα δώσει μια εξαιρετική assist στον Στόβερ, ο οποίος θα καρφώσει με δύναμη. Για 3 άστοχος, θα πάρουν το επιθετικό rebound. Κάρφωμα και πάλι από τον Στόβερ. Χόλις. Ωραία πάσα, πολύ πιο ωραία όμως και το κόψιμο από τον Στόβερ. Williams. Θα ψάξει να δημιουργήσει χώρο και τα καταφέρνει. Θα στοχίσει όμως επιθετικό rebound κάπου το καλάθι. Τάπα από τον Στόβερ. Είμαστε στην τρίτη περίοδο ζωντανά από τη Cita Vision. Το τελευταίο χρονικά παιχνίδι της πέμπτης αγωνιστικής στο Pub Basket League. Για 3 από τον Phil Taylor. Που σήμερα κάνει τεμπούτο στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Για 3 ο Williams θα πετύχει το καλάθι. Θα πάρει και το foul. Που θα τρέξει και θα κάνει και το shoot. Θα ευστοχίσει ο Williams και πάλι. Για 3 και πάλι θα ευστοχίσει. Taylor. Θα στείλει την μπάλα κάτω. Προσπαθεί να βάλει πολύ δύσκολα στην αντίπαλο και, και στην αντίπερα όχθη του γηπέδου. Ένα ωραίο alley-oop κάρφωμα. Δημιουργός ο Άθος, ο Δημητρίου. Εκτελεστής ο Anthony Stover. Williams. Το follow κάρφωμα. Χόλις θα κάνει το drive, τάπα από τον Τζαουάν Χιλ. Ωραία η πάσα κάτω στο καλάθι στον άκρου που θα πετύχει ένα όμορφο καλάθι με κάρφωμα. 73-51, η μπάλα θα πάει κάτω στην ρακέτα, κάρφωμα που θα δοκιμάσει να αυξήσει και άλλο το υπέρ της προβάσματος. Το ελληνικό πρωτάθλημα είχε παίξει μια μακρινή τάπα από το Στόβερ. Θα πάρει το αίμα του πίσω, διότι στο ελληνικό πρωτάθλημα οι ξένοι ξεκίνησαν να παίζουν το 89. Ο Άθος, ο Δημητρίου, θα δεχτεί την τάπα από τον Άγκραμ και η Ένωση θα τρέξει ένα γρήγορο σιούτ 3 πόντων με τον καυτό Williams. Από την γωνία για 3.